σήμερα. Για να μην λες. Ξέρεις πόσο σκληρά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Try Me. Έχω εδώ πέρα τη Μαντώνα, μιλάει ασταμάτητα εδώ και πάρα πολύ ώρα. Ένα ακόμα επεισόδιο Try Me. Έχουμε φτάσει στα μέσα του Γενάρη. Έτσι. Πέρασαν οι γιορτές και ήρθε η ώρα να σας δείξουμε κάποιες σκούπες καινούριες της Dyson. Πολύ ντυζαϊνάτες. Έχουμε τρία μοντέλα, ουσιαστικά ένα παραδοσιακό, κυκλονικό, αυτό αλλά εδώ που μπαίνει στην πρίζα. Και ένα σημαίνει κυκλονικό, τι γυρίζει. Θα στα πω όλα τώρα, τι μου δείξεις τα παπούτσια μου παίρνεις εσύ τώρα. Όχι, πέρα. Συγγνώμη, μπήκα στη μέση το μοντέλο εδώ πέρα. Έτσι. Μισό λεπτό τώρα. Αυτό μπαίνει στην πρίζα και έχουμε και δύο καλά σκούπες stick που τις λέμε πλέον. Αυτές τις ασύρματες, οι οποίες δουλεύουν με μπαταρία. Και θα σας τα δείξουμε αυτά αμέσως τώρα για να καταλάβετε την διαφορετική τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Dyson εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την εξελίσσει συνέχεια. Τι είπα, γιατί σας μαντώ, είσαι καλά. Και αλήθεια λες. Σαν σκύλος ακούστηκες. Αχ, τι να κάνω. Synetic Big Ball Animal Pro. Ναι. Το πρώτο πράγμα που θα σου πω, ναι, έτσι. Γιατί τι κάνεις μωρέ τώρα. Όχι, είναι στρογγυλή! Είναι στρογγυλή, ξαναγυρνάει σπίτι. Σκούπα είναι στρογγυλή. Το βλέπεις, το ξαναγυρνάει θέση της. Οπότε, όταν εσύ πηγαίνεις και ξεκινάς, ας πούμε, ξεκινάς, πάντα το κουμπί να ξεκινάς. Πόσες φορές μου σπάει τα νεύρα να έχω το ανάποδα, καλώδιο και να πρέπει να γυρίσω πίσω. Θα σου πω δύο πράγματα πώς δουλεύει και θα ρίξουμε μετά κάτω για να σκουπίσεις. Βεβαίως. Εντάξει. Έλεγες πριν για την κυκλονική τεχνολογία. Ουσιαστικά είναι φανταρισμένη τεχνολογία της ίδιας Dyson. Όλα είναι φτιαγμένα έτσι ούτως ώστε να σκουπίζεις μονίμως με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να πέφτει η απόδοση, χωρίς να έχεις συν πλην στην ταχύτητα. Δουλεύουμε συνέχεια με τον ίδιο τρόπο. Και η κυκλονική τεχνολογία ουσιαστικά έχει 36 κυκλώνες. Αυτό εδώ πέρα είναι το πάνω, που είναι ουσιαστικά το τρίτο στάδιο φιλτραρίσματος του αέρα που ξαναβγαίνει στην ατμόσφαιρα. Όταν πάω εγώ λοιπόν να καθαρίσω το πάτωμα. Γιατί έτσι, να ξαναβγεί στην ατμόσφαιρα ο αέρας αυτός. Όταν ρουφάει αέρα μέσα η σκούπα μαζί με τη σκόνη, ο αέρας πρέπει να βγει έξω πίσω καθαρός. Η σκόνη να μείνει μέσα και να βγει καθαρός. Α, το φιλτράρι εννοείς. Κοίτα, κοίτα. Το βλέπεις αυτό εδώ. Ε? Ναι. Ουσιαστικά έχει τρία επίπεδα φιλτραρίσματος. Το πρώτο γίνεται εδώ πέρα. Το δεύτερο γίνεται εδώ πέρα. Θα το ανοίξω για να το δεις. Και το τρίτο γίνεται εδώ πάνω. Και μετά ο αέρας φεύγει από τη σκούπα ξανακανονικά πίσω πεντακάθαρος. Εδώ πέρα μένει μόνο σκόνη. Δεν έχει σακούλα. Όχι, έτσι, καλύτερα. Το όταν γεμίσει αυτό εδώ πέρα με σκόνη, το πας πάνω από τον κάδο και το πετάς. Mm. Κοίτα εδώ, Άλεξ, τώρα. Έλα εδώ και εσύ. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το σύστημα που έχει εδώ, το βλέπεις εδώ, Άλεξ. Ναι. Όταν ουσιαστικά πας να αδειάσεις τον κάδο. Αυτό? Ναι, εδώ, βλέπεις εκεί πέρα από τις μικρές τρυπίτσες. Ναι. Ουσιαστικά εδώ πέρα μπορεί να μαζευτεί πάρα πολύ σκόνη. Άμα μείνουν αυτό εδώ πέρα, την ώρα που εσύ πας να το αδειάσεις και, αν κατεβαίνει αυτό προς τα κάτω, ουσιαστικά ναι, έρχεται και το. Το καθαρίζει, σαν να ξεφλουδίζει ένα φρούτο, ρε παιδί μου. Και ό,τι έχει μείνει σε αυτές τις τρυπίτσες, το κατεβάζει προς τα κάτω και φεύγει και αυτό μαζί και αδειάζει κατευθείαν. Οπότε μένει καθαρό και αυτό εδώ πέρα. Μάλιστα. Okay. Ναι. Το τρίτο στάδιο είναι εδώ πάνω που είναι οι κυκλώνες. Κάθε ένα από αυτά εδώ. Ναι. Έτσι, παίρνει ξεχωριστά ένα κομμάτι του αέρα και τη σκόνη. Ταλαντώνονται λοιπόν δηλαδή, εδώ πέρα. Γίνεται μια ταλάντωση. Είναι άσμα ή α πούμε είναι. Δεν υπάρχει. Είναι ευαίσθητοι και αλλεργικοί στη σκόνη. Έλα εδώ τώρα. Μια ναι, χαρά με τη σκούπα αυτή. Μπορούν να βάλουν και αυτή σκούπα. Εδώ υπάρχει το πέλμα, το ένα από τα πολλά που έχει μέσα συσκευασία. Αυτά που είναι εδώ πάνω. Είναι τα υπόλοιπα που είναι συσκευασία. Να σου πω, Άλεξ και εσύ, Μαντώ, όλα τα πέλματα που έχει εδώ πέρα η συσκευασία, αν έχει κάποια άλλη Dyson, άλλο μοντέλο που δεν τα έχει μέσα, μπορεί να έρθει εδώ πέρα στον κοτσόβολο και να τα πάρει και να τα βάλει στη δικιά σου την σκούπα. Κοίτα, τι μικρούλι. Ναι, έχει το μικρούλι, έχει αυτό εδώ πέρα, έτσι, το οποίο είναι για χαλιά, κάνει βαθύ καθαρισμό ουσιαστικά αυτό πέρα. Σαν είναι, να το καθαρίζει, το τεινάζει, δηλαδή σαν να το τεινάζει. Αυτό εδώ πέρα αυτό που είναι. Αυτό που είναι σαν γρανάζ, γιατί είναι. Ωραία, Μαντώ, τι είπες εδώ πέρα, που είναι σαν γρανάζ. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι για να μαζεύεις τις τρίχες από τα, τα ζωάκια. Από τα ζωάκια, έτσι, και είναι και επίσης για, καλό για καναπέδες και τέτοια, ρε παιδί, να το χρησιμοποιείς. Και έχει και αυτό εδώ πέρα. Το που είναι το κλασικό. Το κλασικό για ξύλινα πατώματα ευαίσθητες επιφάνειες. Να μην τα γρατζνάει. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε συνηθίσει στα περισσότερα πέλματα, Μαντώ, έτσι, να έχεις ένα κουμπάκι από πάνω, το οποίο το γυρνάς για να πηγαίνει να κάνει το χαλί ή το πάτωμα. Σωστά. Εδώ. Έχει, το κάνει μόνο του ουσιαστικά. Το καταλαβαίνει μόνο του. Καταλαβαίνει έχει, ποιο είναι το χαλί και ποιο ναι, το πάτωμα. Έχει αυτό εδώ πέρα το διακόπτη, ναι, ο οποίος ουσιαστικά όταν πιέζεται, έτσι, πιέζεται όταν είναι πάνω στο χαλί, και μπαίνει αυτό προς τα μέσα και αντίστοιχα ξαναβγαίνει προς τα έξω. Και εδώ πέρα βλέπεις πως κουνιέται εδώ, Άλεξ, αυτό εδώ. Mm-hmm. Βλέπεις πως μπαίνει μέσα και έξω. Να πάτα, ρίξουμε καμιά βρωμιά, δεν έχουμε ρίξει τίποτα. Σιγά, Μαντώ, σιγά. Τι έγινε να μου πέσει όλη. Πάλι εγώ θα σκουπίσω, τι πάτα. Καλά, άστο. Κάτσε, περίμενε για να σε βολέψω, γιατί είσαι και ψηλό κορίτσι ναι, εσύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει. Ναι, ναι, διαμορφώνεται, έχει πάρα πολλά στάδια και εδώ πέρα έχει πολύ μεγάλο. Ο αντετοκούμπο, α πούμε, πώ τα βάζε σκούπα. Έλαντε. Πώς θα έβαζε σκούπα. Έλα ρε, δυνατό. Άκου τώρα να σου δείξω ένα κόλπο. Επειδή είναι πάρα πολύ δυνατή, το είδες ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Κοίτα και εδώ. Κολλάει κάτω. Τα βγάλω όλα με έτσι. Ένα πέρασμα, παιδιά. Με ένα πέρασμα. Και κοίτα το εδώ.
Σαν να φτιάχνει μαλλιά τη γριά είναι εδώ μέσα εντωμεταξύ. Το βλέπεις πως γυρνάει. Ωραία. Η ζάχαρη που μπαίνει μέσα. Τα καθάρισε όλα. Να το παιδιά με ένα πέρασμα. Κοίτα εδώ. Βάλτε στο σακουλάκι. Κοίτα εδώ τη ζάχαρη. Ρε. Τι ρε μαντό. Να δω. Τι καταστροφή είσαι. Ωραία, αφού θες να δεις. Μην τα πατάς κιόλας. Να σου δείξω ένα κόλπο. Κοίτα πως τα ροφάει ρε. Δηλαδή να βάλεις και λίγο γάλα τώρα. Αλέξ, Αλέξ. Κοίτα πως τα ροφάει ρε. Κοίτα. Ωραία. Έλα, είναι δυνατή ρε. Θέλω να μας φέρετε ένα κάδο τώρα για να το αδειάσουμε τον κάδο, για να πάμε στο επόμενο. Παιδιά, καλό. Πάω να το αδειάσω στον κάδο. Φέρε τον κάδο εδώ πέρα. Ωραία, βάλτε το δάχτυλό σου εδώ. Έλα από εδώ πάνω, από εδώ πάνω να τα ξανακώ. Όχι, με δύναμη κάνε το. Δεν το στέλνω προς τα κάτω. Μπράβο. Το έκανε κοιμαντό χωρίς να της πω τίποτα. Κοίτα εδώ. Έφυγε όλη, παιδιά. Easy squeezy, έτσι. Easy squeezy. Κλατς, γεια σας, μέσα. Και σου ξαναλέω, δεν υπάρχει καμία απώλεια στην απόδοση. Καμία απώλεια στην απόδοση, γιατί δουλεύει συνέχεια. Δεν έχει σακούλα, δουλεύει συνέχεια με τον ίδιο ρυθμό, όσο και να γεμίζει, δεν χάνει την αποδοσή της, συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο πολύ δυνατά να καταφέρει τα πάντα αέρα, κάτω. Τι άλλο θέλουμε. Υπάρχει φίλτρο HEPA το οποίο είναι εγκατεστημένο εδώ μέσα για να καθαρίζει και το τελευταίο κομμάτι του ατμού, λέω, του αέρα που βγαίνει προς τα έξω, το οποίο όμως δεν χρειάζεται να το αντικαταστήσεις. Ναι, έλα εδώ τώρα. Κάτσε, περίμενε, γιατί τα έχεις κάνει εδώ. Συγγνώμη, αυτή είναι διαφορετική από αυτή. Όχι, μου την έφερες για να δω τα χρώματα. Όχι, είναι λίγο διαφορετική, έχουν διαφορετικό μοντέλο. Έχουν το μοντέλο στο εδώ πάνω. Αυτή ναι. Εδώ πέρα είναι η V7 Animal Pro και αυτή είναι η V8 Absolute. Α, είναι έτσι. Για ζωάκια αυτή. Ναι, η διαφορά είναι, έχουν την ίδια απόδοση όσον αφορά στο πόσο ρουφάνε από το πάτωμα. Ναι, έτσι, ναι. Ίδια απόδοση. Ναι. Αυτή έχει 40 λεπτά αυτονομία, αυτή έχει 30 λεπτά αυτονομία. Γιατί πιο λίγο αυτή. Γιατί είναι διαφορετικό μοντέλο. Ναι. Και έρχονται με λίγο διαφορετικά αξεσουάρ. Δηλαδή είναι η ίδια απόδοσή του το τρίπλο από κάτω. Απλά αυτή αντέχει 10 λεπτά παραπάνω. Στη V8 υπάρχει αυτό εδώ, το Fluffy. Ναι. Κοίτα το ρε, Άλεξ, κοίτα το εδώ πόσο ωραίο είναι. Ναι, αυτό παιδιά, εδώ πέρα είναι, είναι τόσο ωραίο που άμα το βάλω εδώ λίγο εδώ πέρα. Ουσιαστικά μπορεί να βγάλει το μακιγιάζ τη μαντό. Έλα, ρε, έλα, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει τα σκούπα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει τα σκουπάκι. Έτσι. Δεν χρειάζεται να το έχει όλο αυτό έτσι. Οπότε μπορώ να πω. Έλα, λίγο να σου καθαρίσω τη μούρη εδώ πέρα. Έχει βγάλει σπυράκια. Έχει βγάλει σπυράκια. Θα φωνάξω τον κύριο που έχει έρθει, κύριε. Και εδώ πέρα έχουμε κυκλονική τεχνολογία. Έλα εδώ. Για να καταλάβει. Έτσι. Και αυτό. Η Animal Pro V7 έχει. Κάτσε εδώ λίγο. Κάτσε εδώ. Έχει αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Ναι, να το οποίο αυτό είναι. Αυτό εδώ το μακρύ, τι είναι. Αυτό είναι το, για να το βάζει σε κάποιε γωνίε και τέτοια. Και είναι και. Α, έχει το λάστιχο εδώ πέρα για να μπορεί να είναι πιο. Πιάνει πιο εύκολα ευέλικτο, η μάκα. Ρε, παιδί μου. Ναι. Και αυτοκίνητα και κάτω από αυτοκίνητα. Αυτό. Και έχει και αυτό εδώ πέρα. Αυτό ναι. Σαν το οποίο, DNA. Το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό εδώ πέρα για τι τρίχε για τα κατοικίδια, ρε, παιδί μου. Αυτό. Καλή ώρα. Και αυτό είναι ένα άλλο εξάρτημα. Δεν μπορεί να το χωράμε αυτό. Αυτό. Αυτό εδώ πέρα είναι για να κάνει τη μούρη σου. Για σένα το έχουμε φτιάξει, ειδικά. Αυτό είναι το ίδιο. Ναι. Αυτό είναι το αυτό ίδιο. Αυτό εδώ πέρα είναι για γωνίες και το τέτοια. Άλλο που δείξαμε. Βλέπεις εδώ. Ναι. Πάλι εδώ πέρα αυτές οι τρυπούλες οι μικρές. Που όταν το βγάζεις να το καθαρίσεις, καθαρίζεις ουσιαστικά το. Είναι σαν να το κόβει, ας πούμε, ό,τι βρώμα έχει μείνει απ' έξω για να μείνει πάντα πεντακάθαρο. Και εδώ πέρα δεν έχουμε σακούλα. Έτσι, εδώ έχουμε κάποια φίλτρα. Ένα φίλτρο εδώ. Το οποίο το βγάζεις και το πλένεις όταν βρωμίσει πάρα πολύ. Εδώ έχουμε 16 κυκλώνες. Έλα, κοίτα ρε, κοίτα, είναι πολύ δυνατή. Ωραία, φίλε μου, πήρε το χαλί, κάτσε, περίμενε. Το παράκανα. Κυρία Σταμάτη, γιατί. Και εδώ πέρα έχουμε πάλι, δεν έχουμε. Κάνε και εκεί αριστερά. Τι κάνεις πάλι, δεν ασκούπεις εγώ, τι κάνεις, κάνε από εκεί. Όχι, βλέπω αν τα κάνεις καλά. Έλα, σπαθά. Και εκεί είναι εκεί. Μπράβο. Πολλά κάτω μιλάμε. Έχει και κάτω από το χαλί. Είναι αυτά που λέμε, κρύβουμε κάτω από το χαλί, πάλι δεν κάνεις τίποτα σωστά. Εσύ. Βλέπω άμα τα κάνεις σωστά. Ξέρεις τι θα σου κάνω τώρα εσένα, ναι, έτσι. Τι. Ας, θα δει. Θα το αδειάσεις πάνω μου, ξέρω. Εννοείται. Αυτό εδώ πέρα, επειδή είπαμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σκουπάκι, γιατί βλέπεις πόσο ωραίο είναι άμα το πάρεις εδώ πέρα και βάλεις κατευθείαν ένα από τα αξεσουάρ αυτά εδώ. Ωραίο. Οπότε και είναι πολύ βολικό στο χέρι και αυτό ανθεκτικό πάρα πολύ. Έχει εδώ πέρα και μια ρύθμιση. Πιο αργή και μια πιο γρήγορη. Μια πιο αργή και μια πιο γρήγορη. Εδώ. Α, easy squeezy. Και πάλι το ίδιο πράγμα που σου είπα. Εντάξει, και το ξαναφέρνεις κάτω. Λοιπόν, Δημήτρη, αυτό και παιδιά, θα σας το πω. Αυτό είναι πολύ βολικό πράγμα. Τελευταίο, για να κλείσουμε, μαντό, σου είπα ότι έχει και δύο φίλτρα. Να σου πω, το δεύτερο. Κοίτα εδώ. Πού φορτίζει. Έχει εδώ πέρα ειδική.
Μου ήρθε το, εδώ είναι το δεύτερο φίλτρο. Οπότε έχει δύο φίλτρα. Το ένα ήταν εδώ πάνω μπροστά και εδώ το άλλο είναι πίσω. Και αυτό βγαίνει, είναι το HEPA φίλτρο. Για τον ένα βγαίνει μπροστά πίσω. Και αυτό το πλένεις και αυτό δεν το αντικαθιστάς ποτέ. Και πού φορτίζει, έχει εδώ πέρα μια τριπούλα, τη βάζει στην πρίζα. Τέλει, έτσι. Θες να χαιρετήσεις τον κόσμο τώρα. Θέλω να κάνω κάτι, μπορώ. Όχι, όχι, θέλω να χαιρετήσεις τον κόσμο και θα κάνεις μετά που θέλεις. Θα το κάνω αυτή τη στιγμή, θες να κάνω. Το κάνω τώρα. Έλα. Τι, όχι πάρα μου, ρε! Έλα! Θα μου σκουπίσεις τώρα, τόσο να σκουπίζω εγώ! Άντε! Πετάξει, εδώ η Dyson θα τα καθαρίσει όλα, έλα, σταμάτα! Άντε, γεια σας! Yeah. Θα αφήσω τη Μαντώ να σκουπίσει. Θέλω λίγο να το ρουφίξει. Από εδώ μέσα. Ρε Μαντώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε, σακούλα, ρε, θα τα καταστρέψεις όλα, ρε! Φύγε! Δείξε λίγο αυτά, σε παρακαλώ. Την κακοποίηση. Τη δική μου, δηλαδή, κοίτα. Βλέπεις και εκεί που με έχει κάνει κρεμάστρα. Ναι, ρε Μαντώ. Με χρησιμοποιεί. Και την πραγματική τη Μαντώ την έχω κάνει σάκο του μπόξ. Κατάλαβες. Όχι, σιγάρε. Οι σκούπες έχουν πολύ πέραση στον κόσμο. Έβγαλε το πρώτο της συμπέρασμα μετά από 3 χρόνια που κάνουμε εκπομπή. Συγγνώμη. 734. 7 και 3, 10 και 4, 14. Κάπα, λάμδα, μη, νίξη. 1002 επί 3. Ναι. Αλλά. 500. 1500. Έλα, έλα, το δείξανε από πίσω εκεί πέρα. Λάβω και εσύ, κάτσε, μη μιλήσεις, μη μιλήσεις, μη μιλήσεις.